Κύριε το ούσου και επάκουσον ημών νεορδάνη παπτεσίνε κατά εξάμενος και αγιάσεις τα είδας. Εγκαινιάστηκε το νέο ferry boat τη Θάσου που άκουγε στο όνομα νικητή και είναι συμφερόντων τη οικογένεια Φιλιάγκου. Τα εγκαίνια τελέστηκαν το απόγευμα τη Δευτέρα, μερικέ ημέρε μετά τα πρώτα του δρομολόγια στην περιοχή. Πρόκειται για το νεότερο ferry boat πανελλαδικά και στι τοπικέ γραμμέ, αλλά και το μικρότερο σε μέγεθο στην Θάσο εδώ και δεκαετίε. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω όλου που μα θυμήσατε με την παρουσία σα, τι ευχέ σα και την αγάπη σα για το καινούριο πλοίο των νικητή που αναβάθμισε απόλυτα τη γραμμή Πρίνου Καβάλας και γενικότερα τις συγκοινωνιακές ανάγκες του νησιού της Θάσου. Πρόκειται για ένα νεότευτο πλοίο, το νεότερο αυτή τη στιγμή στην ελληνική αυτοπλοεία, κατασκευής μόλις 2 μηνών σε ελληνικά ναυπηγεία από ελληνικά χέρια, με ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η σύγχρονη ναυτιλιακή τεχνολογία, πληρεί όλα τα κριτήρια από τους αυστηρότερους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς του IMO, της όλας και άλλων διεθνών συμβάσεων και προστασίας στη θάλασσα. Φέρει την ελληνική σημαία. Είναι εγγεγραμμένο στις κλάσεις, στις τάξεις του ιταλικού νεογνώμονα Ρίνα. Πληρεί όλα τα κριτήρια ευστάθειας, αξιοπλοείας της Γιουροσόλας και τον εξοπλισμό. Είναι φοδιασμένο με πιστοποιητικό ασφαλείας για να εκτελεί πλόες έως και 30 ναυτικά μίλια από τις αχτές. Συνολικά δηλαδή θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και την Κρήτη, ανά την ελληνική επικράτεια. Μόνο διεθνείς πλόες δεν επιτρέπεται να εκτελούμε. Ο νικητής χωράει 360 επιβάτες και έχει τη δυνατότητα μεταφοράς 46 αυτοκινήτων. Έχει μήκος 39 μέτρα και πλάτος 13. Ενώ έχει επίσης τη δυνατότητα να μεταφέρει έως 4 τουριστικά λεωφορεία. Ο κ. Φιλιάγκος επίσης ανέφερε ότι η εταιρεία διαθέτει 3 επλοία, εκ των οποίων μόνο τα 2 δραστηριοποιούνται στη Θάσο. Επιφυλάχθηκε ωστόσο για νέες αφήξεις πλοίων, κάνοντας σαφές ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει στην περιοχή. Προσπαθούμε να αναβαθμίζουμε τις θαλάσσιες διαδρομές της Θάσου κάθε χρόνο με νεότευτα και καινούργια πλοία. Ήδη αυτή τη στιγμή η εταιρεία μας Thasos Link διαθέτει 3 πλοία, εκ των οποίων τα 2 μόνο προς το παρόν δραστηριοποιούνται στις γραμμές Θάσου. Θα επακολουθήσουν και άλλα πλοία στις γραμμές για να αναβαθμίσουμε περισσότερο τις υπηρεσίες. Θα προσπαθήσουμε να αναβιώσουμε και τη γραμμή της Νέας Περάμου με τον Πρίνο. Αυτό θα είναι μεταγενέστερο σχέδιο στα πλάνα της εταιρείας μας. Όταν θα έχουμε ικανό αριθμό πλοίων να εξυπηρετήσουμε όλες τις γραμμές με τα δρομολόγια που θα είναι απαραίτητο. Επίσης τόνισε ότι η εταιρεία έχει σχέδιο να αναβιώσει τη γραμμή Νέας Περάμου και Πρίνου, ενώ επενθύμησε ότι η εταιρεία έχει ήδη δηλώσει για τη γραμμή Πρίνου Κεραμωτής, η οποία σήμερα δεν υφίσταται. Αυτό που ήδη έχουμε δηλώσει από το Φεβρουάριο το προηγούμενο είναι μια νέα γραμμή μεταξύ των άλλων παλιών που υπάρχουν, Πρίνος Κεραμωτή. Είμαστε οι μοναδικοί που δηλώσαμε αυτή τη γραμμή και ευελπιστούμε ότι θα φανεί χρήσιμη για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του νησιού αλλά και για τους μόνιμους κατοίκους, διότι όλη η κίνηση διακινείται μέσω του λιμένα, όπου ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, που και εμείς μόνο για καλοκαίρι έχουμε δηλώσει αυτή τη γραμμή, γίνεται ένας τεράστιος συνωστισμός και θεωρούμε ότι μία αποκέντρωση σε αυτό το τεράστιο νησί της Θάσου θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι να την εφαρμόσουμε.